με την ιδιότητά σας για να αντιληφθεί ο κόσμος τι είσαστε και τι ακριβώς κάνετε. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ναι. Και με τι ασχολείστε αυτή την εποχή. Μάλιστα. Εγώ είμαι Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. Μάλιστα. Λοιπόν, ασχολούμαι με την προκαταρκτική που αφορούν την τιμολόγηση των φαρμάκων στην Οβάρτης και τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του Κελπνό. Μάλιστα. Η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει δώσει προκαταρκτική εξέταση για αυτά τα θέματα. Και έχουμε συγκροτήσει μεικτό κλιμάκιο του ΣΟΕ, του Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Επιθεώρησης, για να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Έχετε προχωρήσει τους ελέγχους? Φυσικά και έχουμε προχωρήσει τους ελέγχους. Έχετε... Θα σας πω μόνο τούτο. Στο Κελπνό έχει σχηματιστεί η δικαιογραφία 250.000 σελίδων. 250.000. Προκύπτουν στοιχεία... Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Σας έχω πει, είναι προκαταρκτική και δεν μπορώ να μιλήσω και να σας πω. Μάλιστα. Τίποτα από αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Νοβάρτης. Στην υπόθεση Νοβάρτης είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα χωριστεί σε δύο περιόδους. Η μία περίοδος είναι 6 με 11 που ήταν η τιμολόγηση των φαρμάκων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και η άλλη όταν πήγε στο Υπουργείο Υγείας. Το ένα πόρισμα θα βγει σχετικά μέσα σε μετά από 2-3 μήνες για την τιμολόγηση των φαρμάκων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το άλλο θα συνεχίσει. Μαζεύουμε στοιχεία. Συγκεντρώνουμε στοιχεία. Το κλιμάκιο, γιατί εγώ δεν μετέχω στο κλιμάκιο όπως ξέρετε. Εγώ απλώς είμαι επικεφαλής του ΣΟΕ. Ο έλεγχος αφορά φυσικά πρόσωπα ή και πολιτικά μόνο πρόσωπα? Φυσικά πρόσωπα. Όταν λέω φυσικά πρόσωπα, εννοώ δημοσίους υπαλλήλους. Κρατικούς λειτουργούς δηλαδή. Κρατικούς λειτουργούς, δημόσιους λειτουργούς. Κρατικούς λειτουργούς. Δεν ασχολούμαστε εμείς με τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν είναι τέτοιες. Που πραγματικά μιλάμε για μία υπόθεση... Για ένα σκάνδαλο. Έτσι, για ένα σκάνδαλο. Μα, κοιτάξτε, σκάνδαλο υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω στοιχεία αν τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό και δεν μπορώ να σας το ανακαλύψω. Γιατί πρόκειται για προκαταρκτική. Βεβαίως. Η οποία είναι μυστική. Άρα ούτε μπορείτε να προσδιορίσετε το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που έχει υποστεί η χώρα. Όχι, αυτό, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να σας το πω και να έχω στοιχεία, δεν μπορώ να σας τα πω. Αυτά θα βγουν μόλις τελειώσει το πόρισμα. Φτάνει που είπατε τη λέξη σκάνδαλο, κυρία Παπασπύρου, δηλαδή ότι για να το χαρακτηρίσετε. Κάτι άλλο τώρα. Ότι έχετε στοιχεία. Μας είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχετε βρει τείχο. Φυσικά. Ότι έχουν χαθεί. Φυσικά. Αρχεία από ποιας περίοδου αρχεία έχουν χαθεί? Κοιτάξτε, έχουν χαθεί το ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΟΦ από το τέλος του 2011 μέχρι το 2012. Μάλιστα. Και στο Υπουργείο Υγείας έχουν χαθεί έγγραφα από την περίοδο 2012-2013. Έχουν χαθεί. Δεν δηλαδή, έχουν απαντήσει ότι δεν υπάρχουν. Θα τα βρούμε, δεν υπάρχει. Είναι φυσιολογικό το να έχουν χαθεί? Όχι. Όχι. Εσκεμμένα δεν δηλαδή. Δεν να χάνονται τα σχέδια των εγγράφων. Αυτά οι υπάλληλοι όφυλαν να τα προστατεύουν και να τα προσέχουν. Άρα εσκεμμένα έχουν χαθεί, έχουν αφαιρεθεί. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω. Εσείς όμως... Θα το διαπιστώσουμε. Άρα λοιπόν τι θα πείτε? Θα επιστρέψετε πίσω την έρευνα και θα πείτε... Όχι βέβαια, τα έγγραφα θα τα βρούμε. Και στο Υπουργείο Ανάπτυξης είχαν χαθεί και τα βρήκαμε. Μάλιστα. Τα βρήκατε. Βεβαίως. Γίνονται τώρα έρευνες και σε σπίτια? Εγώ δεν κάνω σε σπίτια έρευνες. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι εισαγγελείς κάνουν έρευνες και διαπιστώνουν και βρίσκουν έγγραφα τα οποία μας αφορούν, μας το διαβιβάζουν. Α, έχετε συνεργασία δηλαδή με την εισαγγελία? Φυσικά, αφού είναι η προκαταρκτική, γίνεται υπό την εποπτεία των εισαγγελέων διαφθοράς. Μάλιστα. Και κάτι, κάτι τελευταίο. Χθες ακούστηκε και συγκεκριμένα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θέλω να μιλήσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Έχω βγάλει δελτίο τύπου. Μπορείτε να πάτε και να το δείτε. Βέβαια έχει αξία και σημασία αν μας πείτε εσείς είχατε σχέση με τον κύριο Τζανακόπουλο. Δεν ανοίγω τέτοιες κουβέντες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στο δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε, θεωρείτε ότι είναι, αποτελεί μια μορφή και επίθεση εναντίον σας, έτσι? Δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, εμείς απαντούμε είτε με δελτία τύπου, γιατί ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή πρέπει να κρατηθεί στη θέση του, μάλιστα, είτε με τα πορίσματά μας. Πάντως εδώ διαβάζω το δελτίο τύπου ότι ουδέποτε φιλοξενήθηκε στο σπίτι σας ο κ. Τζανακόπουλος και ουδέποτε συνεργάστηκε με τον σύζυγό σας, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κυρία Παπασπύρου. Να είστε καλά. Καλή δουλειά σας ευχόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τα φυσικά πρόσωπα, έτσι,
Και...